ποινή κάθειρξης 16,5 ετών στον οδηγό που παρέσυρε, σκότωσε και εγκατέλειψε εμόφρητη την 21 ετών Έμα Καριωτάκη. Μία απόφαση σταθμός, μία εκδίκαση που πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα μόλις χρόνο, θέτοντας σημαντικό προηγούμενο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, είχαμε 8.241 θανάτους στο οδικό δίκτυο τα τελευταία 10 χρόνια, με τις υποθέσεις αυτές να παίρνουν πολλά χρόνια στην πλάτη τους μέχρι να φτάσουν στο τέλος. Με την ευκαιρία αλλαγής να βρίσκεται στην πόρτα μας αυτή τη στιγμή λόγω της τροποποίησης του νόμου. Η περίπτωση της ΕΜΑΣ είναι μια ανάσα για μας. Ναι, παραπέμπτηκε για κακούργημα μέσα σε ένα χρόνο εκδικάστηκε, ενώ από τις 8.200 περιπτώσεις που έχουμε τα τελευταία 10 χρόνια, αυτό δεν συμβαίνει σε ένα χρόνο μέσα να τελειώνει το πρωτοδικό. Συνήθως ο μέσος χρόνος είναι 4 με 8 χρόνια. Θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί, γιατί η χώρα μας έχει ένα εθνικό, επαναλαμβάνω, πρόβλημα με τα ατροχή ατυχήματα. Χάνονται άνθρωποι, χάνονται ζωές, καταστρέφονται, ακροτηριάζονται οικογένειες και οι ζημιές για το δημόσιο είναι τρομερές. Η ευκαιρία είναι τώρα με την τροποποίηση την επερχόμενη να δοθεί προτεραιότητα εκ του νόμου και να μην δίδονται παραπάνω από μία με δύο αναβολές σε αυτές τις υποθέσεις. Δηλαδή να μην περνάνε 5, 7, 8 χρόνια, γιατί ίσως να μην έχει και νόημα η απονομή δικαιοσύνης. Ο κύριος Σταυρουλάκης τονίζει πως ήρθε η στιγμή να εφαρμόζονται σωστά οι διατάξεις του άρθρου 290α του ποινικού κώδικα, ώστε να μην πέφτουν στα μαλακά οι παραβάτες και να μην βαφτίζονται αμέλειες οι εγκληματικές πράξεις τους που οδηγούν σε αίμα και θάνατο. Η αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα είναι κάτι θετικό. Το θέμα είναι να συνειδητοποιήσουν και οι δικαστικές αρχές ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτές τις διατάξεις και να μην πέφτουν στα μαλακά τέτοιες κακουργηματικές ή εγκληματικές παραβατικές συμπεριφορές. Είναι αμέλεια να παραβιάζω το κόκκινο, είναι αμέλεια να οδηγάω μεθυσμένος. Κάποια στιγμή πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να δει ότι αυτά δεν είναι αμέλεια. Είμαστε όλοι ενημερωμένοι, ξέρουμε πολύ καλά όλοι τα αποτελέσματα των παραβατικών συμπεριφορών μας και κάποιες παραβατικές συμπεριφορές είναι εγκληματικές. Η παιδεία και η πρόληψη παίζουν βασικό ρόλο στην εξάλληψη των συμπεριφορών που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα και ανυπολόγιστη θλίψη. Ενώ παράλληλα, οφείλουν να αναγνωριστούν και οι ευθύνες της πολιτείας όσον αφορά τη θεοποίηση των νόμων, αλλά και την αδιαφορία απέναντι στην οικογένεια ενός θύματος μέσα σε ένα σύστημα που πάσχει από παντού. Το μήνυμα πρέπει να το στέλνουν και οι πολιτικοί. Δεν μπορεί να σηκώνουμε συνεχώς το δάχτυλο και να θεοποιούμε τον νόμο. Ο νόμος είναι καλός, αλλά ο νόμος πρέπει τελικά να είναι για λίγες περιπτώσεις. Γιατί αν θα έχουμε παιδεία και αν καλλιεργείται αυτή, υπάρχει στρατηγική και υπεύθυνη πολύ από το κράτος, θα αρχίσει να μαθαίνει και η οικογένεια καλύτερα και τα άτομα καλύτερα και οι νέοι και τα παιδιά. Θα σέβεται ένα τον άλλο. Η ελληνική πολιτεία δείχνει μια πραγματική δηλαδή αδιαφορία για το τι συμβαίνει μετά από ένα τροχαίο, τι τραβάει η οικογένεια, τι πρέπει να κάνει για να πάει στα δικαστήρια, να εμπλακεί με πραγματογνώμονες, με ιατροδικαστές, ένα σύστημα το οποίο δυστυχώς πάσχει από παντού.